Πάλλονται οι καρδιές των Ορθοδόξων, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, από όπου και να μας παρακολουθείτε. Φτάσαμε στο θαύμα της Αφής του Αγίου Φωτός και φέτος. Μια στιγμή λοιπόν που πάλλονται οι καρδιές όλων μας, ο Ορθόδοξος Πατριάρχης με τη συνοδεία του, βλέπουμε τώρα ότι δίνει το φως τα πλήθη των προσκυνητών έξω από τον Ιερό Ναό, διασκορπίζονται κρατώντας τα χέρια αναμένα κεριά. Σε κάθε γωνιά της Ιερουσαλήμ θα φτάσει το Άγιο Φως με πυρσούς, το μεταφέρουν βιαστικά όπως βλέπετε και εσείς. Είναι άλλη λοιπόν η στιγμή που ανάβουν όλα. Δείτε πραγματικά ένα εντυπωσιακό πανοραμικό πλάνο από ψηλά από το Ιερό Κουβούκλιο λοιπόν. Να λοιπόν το Άγιο Φως, οι γαλαζόλευκες αυτές εκλάμψεις που είδαμε και εμείς στις οθόνες μας. Όλα τα φώτα που ήταν σβησμένα στις εκκλησίες εκεί, στα αγιαχώματα και στα περίχωρα, ανάβουν από αυτή τη στιγμή. Και το Άγιο Φως λοιπόν και φέτος θα φτάσει παντού στην Ελλάδα με ειδικές πτήσεις λοιπόν σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Η απευθείας αυτή δορυφορική μετάδοση από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό μας σταθμό λοιπόν, που και φέτος αποκλειστικά σας έφερε κοντά αυτές τις εικόνες, φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της και πραγματικά είναι εντυπωσιακό να το βλέπει κάποιος από ψηλά λοιπόν. Πραγματικά όλα γέμισαν με φως. Δείτε λοιπόν ο κόσμος, οι πιστοί δεν καίγονται. Τα πρώτα λεπτά, οι πρώτες στιγμές του φωτός είναι αυτές λοιπόν. Το Άγιο Φως μέσα από τον Πανάγιο Τάφο. Ας ακούσουμε ξανά ήχο, αλλά και να βλέπουμε βέβαια τις εικόνες αυτές συγκλονιστικές. Αυτό είναι από το εξωτερικό στην Ιερουσαλήμ λοιπόν, σε κάθε γωνιά, σε κάθε δρόμο αυτή την ώρα λοιπόν τρέχουν με αναμένα κεριά, αναμένες λαμπάδες εκεί από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου στο Ιεροσόλυμα λοιπόν. Χιλιάδες προσκυνητές παρακολουθούμε και αυτή την ώρα μέσω των τηλεοπτικών δεκτών μας. Συγκεντρωθήκαμε και φέτος λοιπόν για να βιώσουμε από κοντά το μεγάλο αυτό γεγονός. Εικόνες, παρατηρείτε κι εσείς, η ζωγραφισμένη χαρά πλέον μετά τη λαχτάρα της προσμονής λοιπόν, τώρα λοιπόν χαρά στα πρόσωπα όλων και εκεί στα Ιεροσόλυμα λοιπόν, αλλά και όπου υπάρχει Ορθόδοξος όπου γης. Η τελετή αφής του Αγίου Φωτός από την 4Ε λοιπόν, με τηλεοπτικούς σταθμούς από Ελλάδα αλλά και από όλο τον κόσμο, αλλά και ιστοσελίδες, ιστολόγια που αναμεταδίδουν την εικόνα αυτή εδώ και 2,5 ώρες περίπου. Η εικόνα από την αποκλειστική αυτή δορυφορική απευθείας μετάδοση που και φέτος σας έφερε κοντά σας ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός μας σταθμός. Χάρη βέβαια πάντα στην ευγενική χορηγία των γραφικών τεχνών Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης.